κοντά μας οι δύο χιώτισες πρωταγωνίστρες του φετινών Καλλιστίων, η Αλεξάνδρα Βασιλίδα και η Μαρία Ισιδεράτου. Αλεξάνδρα, είσαι ευχαριστημένη που παρουσίασες στα Ελληνικά Καλλιστία. Καλησπέρα σας. Ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένη από την Καλλιστία. Είμαι πολύ χαρούμενη που πήρα 5ο μεγαλύτερο τίτλο Στάρ Αττικής. Αυτά. Ήσουν αγχωμένη κατά την ώρα της πασαρέλας? Βεβαίως. Είχε σχεδόν 500 άτομα. Όλοι παρουσιάστες, διάσημοι, ανθρώποι. Είχα πάρα πολύ άγχος, αλλά το κατάφερα. Από εδώ και πέρα πλέον με το στεμένη πλέον. Οι επόμενες σου εμφανίσεις, επόμενα σου σχέδια? Θα έχουμε κάτι φωτογράφησης μετά. Θα είμαι κριτής σε μια Καλλιστία που θα γίνει τέλος του Σεπτέμβρη. Και εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Σιγά σιγά. Και η Μαρία Ισιδεράτου. Μαρία, συγχαρητήρια. Ήταν κάτι που το περίμενες? Όχι, δεν το περίμενα καθόλου. Είναι το όνειρό μου αυτό. Με βοηθήσαν πάρα πολλοί ανθρώποι να πάω να φτάσω σε αυτό το σημείο. Βγήκα Miss Body, GSLAS. Δεν το περίμενα να βγω. Αυτά. Με το χώρο του modeling ασχολείστε πολύ καιρό, πολύ διάστημα? Εντάξει, μεταξύ μας, εγώ προσωπικά ξεκίνησα, μου άρεσε η φωτογράφηση και τέτοια, αλλά με το modeling σαν πασαρέλα ξεκίνησα να ασχολείμαι από πέρσι, από την Καλλιστία που είχαμε στοιχείο. Αυτά, και εντάξει, από εκεί και πέρα πιστεύω μετά την Καλλιστία που έγινε στην Αθήνα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πολλά. Μαρία, εσύ πιστεύεις ότι αυτός ο τίτλος θα σου δώσει φτερά για το μέλλον, θα σου ανοίξει πόρτες? Ναι, θα μου ανοίξει πόρτες, ήδη μου έχει ανοίξει κάποιες πόρτες. Να κάνω ένα μεγάλο βήμα στη ζωή μου, να πάω στην Αθήνα να μείνω. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, είναι το όνειρό μου και χαίρομαι πολύ που το έκανα πραγματικότητα και σιγά σιγά το κάνω ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή, κολλήσεις σκέψεις να φύγετε από τυχείο μελλοντικά? Δυστυχώς. Ναι. Εντάξει, Χίο είναι όνειρο, είναι πολύ ωραίο νησί, αλλά θέμα είναι ότι αν θέλεις να προχωρήσεις με modeling, με αυτά τα πράγματα, πρέπει να πας Αθήνα που μπορούν να σε πάρουν τηλέφωνο και να λένε, παράδειγμα, σε 2 ώρες έχει μια πασαρέλα και πρέπει να πας. Και δεν γίνεται τώρα από Χίο, θα πας στην Αθήνα αμέσως. Εντάξει, στη Χίο θα έχουμε σαν διακοπές μας. Κορίτσια, αυτή την προσπάθειά σας, σας βοήθησαν κάποιοι άνθρωποι? Μας βοήθησε ο Γιώργος Κούβαρος, πρόεδρος της Καλλιστίας, ο Γιάννης ο Τζιώτης, για να κάνουμε αυτό το βήμα, και η Αγγελική Τόπακα που μας βοήθησε ψυχολογικά και στα επόμενα βήματά μας. Κορίτσια, τον Αύγουστο θα είστε εδώ πέρα στη Χίο, έτσι σίγουρα? Ναι, εδώ. Πού μπορούν να σας δουν οι ενδιαφερόμενοι? Γλάρους. Με μπάνια πάτε? Ναι. Γλάρους, Κόμι, Μαύρα Βόλια, Βρουλίδια. Στο Βερίκοκο. Παντού στη Χίο, στο Βερίκοκο. Και σου ένω τα βράδια. Έκλεισε, ωραία. Ευχαριστούμε.